Καλησπέρα. Ένα πολύ δύσκολο θέμα τα απόψε για τον αγοραίο έρωτα. Α, αγαπητή Θέκλα, είμαι 30 ετών και από τις κουβέντες που κάνω με άνδρες φίλους και κατά περίοδου σχέσεις μου, συνειδητοποιώ ότι όλο και περισσότεροι άνδρες και πρώην μου, δηλαδή άνδρες με τους οποίους είχε εσύ σχέση στο παρελθόν, νεότεροι έχουν πληρώσει για να κάνουν σεξ. Τα παιδιά αυτά είναι αντικειμενικά ωραία παιδιά από καλέ οικογένειε που δεν τους λείπει τίποτα. Εκτός από το σεβασμό προς τον έρωτα και προς το γυναικείο φίλο και προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εγώ δείχνω τη δυσαρεσκιά μου καθώς δεν το θεωρώ φυσιολογικό ένα νέο παιδί να λέει με μαγκιά ότι έχει πάει μπουρδελότσαρκα. Με συγχωρείς για τον όρο, πρώτη φορά ακούω τον όρο. Και χάνω πάσα ιδέα όταν πάνω στη συζήτηση ο άνδρας ισχυρίζεται ότι οι ερώδουλες το κάνουν από ευχαρίστηση και όχι επειδή αναγκάζονται. Θεωρώ ότι ω κοινωνία οφείλουμε να μαθαίνουμε στα νέα παιδιά ότι δεν γίνεται να πληρώνει για να κάνει έρωτα. Δεν είναι έρωτα που κάνουν. Και ότι εκεί καταφεύγουν μεγαλύτεροι άνθρωποι με ενδεχομένω σεξουαλικά θέματα και ότι αυτό δεν είναι ζωή. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα να μην κατέφευγε κανείς εκεί. Επίση, να σου εξομολογηθώ ότι και με τι δύο σχέσει μου που με εξομολογήθηκαν ότι είχαν πάει με ιερόδουλε, δεν είχαμε πολύ καλή χημεία και δεν κυνηγούσαν γενικά το κομμάτι του σεξ στη σχέση μα. Ποια πιστεύει ότι είναι η σωστή αντίδραση μια κοπέλα όταν ο φίλο τη τη λέει ότι έχει πάει σε οικοανοχή, και πόσο και okay για σένα σου έλεγε ο γιο σου ότι έχει πάει, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου και τα φώτα σου. Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Δεν θα ήταν και okay για μένα να μεγαλώνω ω μάνα ένα παιδί, αγόρι κορίτσι, το οποίο να μην σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια και το οποίο να συνεισφέρει στη βιομηχανία του σεξ. Και το οποίο να επισκεφθεί έναν τέτοιο χώρο και με τον τρόπο αυτό να συνεισφέρει στην κακοποίηση των σεξεργατών και το εξεργατριών. Ε, θα ανησυχούσα για μένα για το πώς έχω μεγαλώσει αυτό το παιδί. Μεγαλώνοντας και το γιο μου και την κόρη μου, τους έχω τονίσει πάρα πολλές φορές ότι σεβόμαστε το σώμα μας, σεβόμαστε τη ψυχή μας, σεβόμαστε το σώμα των άλλων ανθρώπων, σεβόμαστε τη ψυχή των άλλων ανθρώπων, προσπαθούμε να μην διαχωρίζουμε το σεξ από τον έρωτα, δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό πράγμα, δεν είναι βρώμικο πράγμα κάποιος να έχει ερωτικές επιθυμίες και να έχει ερωτική και σεξουαλική ζωή, όμως είναι εγκληματικό να συνεισφέρουμε με τη συμπεριφορά μας στην κακοποίηση των ανθρώπων που εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ. Ε, και κάτι το οποίο πολλές φορές έχω πει στα παιδιά μου είναι να είστε ξεκάθαροι όταν θα μεγαλώσετε, τους έλεγα από μικρή, να είστε ξεκάθαροι στα δοσοληψίε που θα έχετε με άλλου ανθρώπου όσον αφορά σε αυτόν τον τομέα και να μην εκμεταλλεύεστε τυχόν συναισθήματα που έχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι προ εσά, προκειμένου να έχετε μια σωματική και μόνο ευχαρίστηση. Τώρα, η ιστορία με τον αγοραίο έρωτα είναι τόσο αρχαία όσο ο κόσμος λέγεται. Δεν είμαι ιστορικός ανθρωπολόγος για να γνωρίζω. Η κοπελιά αναφέρει ότι η οίκη ανοχή είναι για να πηγαίνουν μεγαλύτεροι άνθρωποι με αισθητικέ δυσλειτουργίε. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό είναι η οίκη ανοχής. Θα ήθελα να μην υπάρχει κανένα οίκο ανοχή και ενοχή. Πριν κάποια χρόνια, με είχε πλησιάσει μια κοπέλα για συνεδρίε. Στο εξωτερικό ζει κοπέλα αυτή, μέσω Skype και ήταν η πρώτη φορά που είχα εργαστεί με μια εργάτρια του σεξ. Είχα δουλέψει ψυχοθεραπευτικά με μια εργάτρια του σεξ. Με έχει σημαδέψει η γυναίκα αυτή, ξέρει ποια είναι. Με έχει σημαδέψει πολύ και πολύ θετικά και πολύ επικοδομητικά. Πρόκειται για μια ευφιέστατη γυναίκα, μορφωμένη, με πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση, η οποία βρέθηκε στη συνθήκη να είναι γονιοποιημένο παιδί στην πατρική της οικογένεια να αναλάβει οικονομικά ευθύνες άλλων μελών της οικογένειας και η κακιά η ώρα και η κακιά στιγμή έφε... ήρθαν έτσι τα πράγματα η αναμπλέξι με το με το κύκλωμα αυτό της εκμετάλλευση εκμετάλλευσης της ανθρωπίνης σάρκας Η κοπέλα αυτή μάλιστα έχει γράψει ένα συγκλονιστικό κείμενο που μπορούσε κάλλιστα να βγει σε βιβλίο και το είχαμε συζητήσει κιόλα κάποια στιγμή. Να βγάζαμε μαζί ένα τέτοιο βιβλίο, προστατεύοντα πλήρω την, την, τα προσωπικά τη στοιχεία φυσικά και την ανωνυμία τη. Μου έστειλε το κείμενο και μου λέει: Δεν ξέρω αν θα αντέξει να το διαβάσει και ντρέπομαι για τι λέξει που γράφω μέσα. Είναι ένα κείμενο ομό. Είναι ένα κείμενο κομμένο, πολύ δυνατό, πολύ έντονο κείμενο, στο οποίο καταγράφει με πλήρη γραφικότητα και με βαθύ πόνο τα πολύ άσχημα συναισθήματα που βίωνε και αυτή και οι άλλες κοπέλες που εργάζονταν στον ίδιο χώρο που εργάζονταν και αυτή. Δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου πραγματικά. Η κοπέλα αυτή τα κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το κύκλο. Σε καμία περίπτωση δεν ευχαριστιόταν αυτό που συνέβαινε. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που συνέβαινε την οδήγησε στο γραφείο του ψυχια... στο ιατρείο του ψυχιάτρου, την οδήγησε στο ψυχολόγο, της πήρε χρόνια από τη ζωή της, της προκάλεσε ασθένειες ψυχοσωματικές και ασθένειες σωματικές και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό που περιγράφουν τα αγόρια που λες ότι σου περιγράφουν, ότι τους αρέσουν και το ευχαριστούνται και το κάνουν. Είναι ένας αστικός μύθος αυτός, ο οποίος προσωμιάζει με την κουβέντα που λένε «Τα η κοπέλα που δέχθηκε βιασμό γιατί φορούσε κοντιφούστα». Είναι πολύ συγκεκριμένη η ψυχολογική κατάσταση, η ψυχολογική συνθήκη στην οποία βρίσκεται μια κοπέλα η οποία κάνει αυτή την εργασία και υπάρχουν και άντρε που κάνουν αυτή την εργασία. Ε, Δυστυχώ, ε, η βιομηχανία αυτή ανθεί. Δεν είναι ευχαριστήση, είναι δουλειά και κακοποιητική δουλειά. Δεν είμαι νομικό, δεν γνωρίζω τι νομοθεσίε, δεν έχω άλλα πράγματα να πω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ντροπή. Συγγνώμη, το σκυλί μας κλαίει. Έλα. Είναι ότι είναι εντροπή, είναι εντροπή, είναι εντροπή να υποστηρίζουμε και να στηρίζουμε αυτές, αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, για να πάει ένας νεαρός άνδρας να χρησιμοποιήσει αυτές, να αγοράσει αυτές τις υπηρεσίες, το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι έχει διαχωρισμένο το σεξ από τον έρωτα και ότι η συνείδηση του σηκώνει, σηκώνει να συμβάλλει στην ανθρώπινη κακοποίηση που λέγεται ε, βιομηχανία του σεξ. Αυτό έχω να πω. Συγγνώμη που το βίντεο είναι διακεκομένο. Είναι Κυριακή, τα παιδιά και τα, και τα σκυλίσια και τα ανθρώπινα μπαινοβγαίνουν στο σπίτι. Ας κλείσουμε με μια ευχαριστηνότητα σήμερα... Λάγκη μου, λάγκη μου. Σήμερα είναι η, η, παγκόσμια μέρα για τα δέσποτα ζώα. Εδώ είναι το πρώην δέσποτο, και νυν δεσποτικό ζωάκι μα, το οποίο ήταν έφτιαχνα το έκτακτο βίντεο προηγουμένω κοιμόταν, τώρα ξύπνησε και θέλει προσοχή. Λυπάμαι πάρα πολύ, πραγματικά λυπάμαι και γι' αυτό χρειαζόμαστε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Χρειάζεται η νέα γενιά σεξουαλική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση. Για να ντρέπονται, να σκεφτούν να κάνουν κάτι τέτοιο, όχι να το πενεύονται. Αυτά. Καλό βράδυ, φίλια σε όλους. Γεια. Yeah.